Ξεκινήσω λέγοντας ότι διαπιστώνουμε για μια ακόμη φορά μεγάλη συμφωνία με την εισήγηση. Τονίζω το για μια ακόμη φορά, γιατί θεωρώ ότι το γεγονός ότι εμφανίζεται σύμπνοια απόψεων σε μια σειρά από θέματα και μια σειρά από συζητήσεις είναι πολύ σημαντικό. Και δεν είναι και με αυτό που είπε ο Αντώνης ότι πρέπει να δούμε τι πρωτοβουλία μπορούμε να πάρουμε. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν υπήρχαν πιο αδιάφορες εκλογές για τον κόσμο και για εμάς τους ίδιους δηλαδή, αλλά ανοίξανε μια συζήτηση τόσο έντονη και τόσο ενδιαφέρουσα, γιατί προκαλέσανε πραγματικά ανατροπές. Και το πιο σημαντικό σημείο σε σχέση με αυτές τις ανατροπές είναι ότι δεν είναι ένα τυχαίο σύμπτωμα, κάτι που έπεσε από τον ουρανό, αύριο θα αλλάξει, αύριο θα διορθωθούν τα πράγματα κλπ. Νομίζω πρέπει να τα δούμε σαν στοιχείο μακρόχρονο, μακροπρόθεσμων διεργασιών. Η κρίση του συστήματος, γιατί αυτό αντανακλά, είναι πάρα πολύ βαθιά. Αν προλάβω θα πω 5 πράγματα στη συνέχεια. Και η ρίζα όλων αυτών των οποίων βλέπουμε είναι η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος. Η αδυναμία του να λύσει βασικά πράγματα στη ζωή των εργαζομένων. Στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς και στην Αμερική. Γιατί δεν είναι μόνο η Ευρώπη που εμφανίζει το φαινόμενο της ανόδου της ακροδεξιάς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Τραμπ καραδοτεί στη ΣΥΠΑ, στις ερχόμενες εκλογές. Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό πράγμα που αφορά το αποτέλεσμα και το προχώρημα της ακροδεξίας δεν είναι τόσο τα ποσοστά τα συνολικά, γιατί δεν είχαν κάποιο άλμα στις έδρες στο κοινοβούλιο, δεν ανατράπηκαν εκεί οι ισορροπίες. Αλλά ανατράπηκαν οι ισορροπίες μέσα σε χώρες κλειδί. Η Γαλλία, που αναφέρθηκε αρκετά αναλυτικά. Η Λεπέν πρώτη δύναμη, μέσα σε 24 ώρες καλεί ο Μακρόν πρόωρες εκλογές, μέσα σε 48 ώρες έχουμε τη δημιουργία του μετόπου της αριστεράς. Καταραίει το χρηματιστήριο, 200 δισεκατομμύρια χάνοντας μια εβδομάδα και ούτω καθεξής. Και κανείς δεν ξέρει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, η αβεβαιότητα δηλαδή που το υιοθετεί. Και δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Στις τρεις βασικές χώρες, στις τρεις πιο ισχυρές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τη Γαλλία, τη Γερμανία, μάλλον τονίζω από τη Γερμανία την ισχυρότερη, τη Γαλλία στη συνέχεια και την Ιταλία τρίτη, έχουμε την ακροδεξιά να καθορίσει την ατζέντα. Ξέρετε τις ειδικές πτυχές και δεν θα επεκταθώ για να μην μιλώ πολύ ώρα. Και βέβαια δεν είναι μόνο σε αυτές τις τρεις χώρες. Από μια σύντομη παρήθυνση που έκανα, βγήκε πρώτη δύναμη ξανά στην Αυστρία, η ακροδεξιά, πρώτη δύναμη στην Ουγγαρία, πρώτη δύναμη στην Ολλανδία και στην Πολωνία, αν προσθεθούν τα ποσοστά των δύο ακροδεξιών κομμάτων, είναι πρώτη δύναμη με 46%. Μιλάμε δηλαδή για μια εικόνα την οποία πριν από 10-15 χρόνια κάποιος θα θεωρούσε αδιανόητη. Και αν τη συνδέσουμε με το διεθνές σκηνικό, τους Μπολσονάρο και τους Μιλέι στην Βραζιλία και στην Αργεντινή αντίστοιχα και που δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με τάσεις διεθνείς που αναπτύσσονται τα προηγούμενα χρόνια και που θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται μέχρι να βρεθούν οι δυνάμεις οι οποίες θα τους βάλουν φρένο. Αυτές οι δυνάμεις ασφαλώς είναι του εργατικού κινήματος και της αριστεράς. Το άλλο στοιχείο βέβαια που αντανακλά αυτή η εικόνα της ακροδεξιάς και της αυξημένης αποχής είναι αδυναμία, λένε κάποιοι σύντροφοι της αριστεράς, εγώ το λέω μαύρο χάλι της αριστεράς και τραγέλαφο της αριστεράς. Δηλαδή σε αυτή την κρίση η Ευρωπαϊκή Αριστερά, η οποία το Ευρωπαϊκό Αριστερό Κόμμα, ας θυμόμαστε ότι βασικά απορριφθεί από κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Ποδέμος κλπ. Δηλαδή κόμματα αριστερά κατ' όνομα ενσωματωμένα στην ουσία. Και αυτό και που δεν μπορούν να δώσουν προοπτική. Ούτε ελπίδα, ούτε προσδοκίες στον κόσμο για να συσπηρωθεί και να γύρω από αυτά και να δώσει μάχες. Αλλά είναι στα χέρια της αριστεράς, της επόμενης αριστεράς, της νέας αριστεράς που θα φτιαχτεί. Δεν εννοώ τη νέα αριστερά τη γνωστή, αλλά την αριστερά που χρειάζεται ο κόσμος και η κοινωνία και τα κινήματα για να προχωρήσουν. Στο θέμα της αποχής, να είμαστε λίγο. Θέλω να δώσω κάποια στοιχεία για την ακροδεξιά σε μερικές χώρες που δείχνουν πως δεν είναι απλά θέμα αποχής.
είναι κάτι περισσότερο αυτό το οποίο συνέβη. Για παράδειγμα, η συμμετοχή στη Γερμανία και στη Γαλλία αυξήθηκε. Δεν είχαμε μείωση της συμμετοχής, δεν είχαμε αύξηση αποχής δηλαδή σε αυτές τις χώρες. Που σημαίνει ότι το αδιέξοδο της αριστεράς, το αδιέξοδο στην κοινωνία, ποθεί στρώματα να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση ακροδεξίας. Έχει δυναμική στην νεολαία η ακροδεξία. Και δυστυχώς έχει σημαντικό αντίκτυπο μέσα στα εργατικά στρώματα. Που δεν ήταν χαρακτηριστικό του φασισμού της δεκαετίας του 30. Για να δώσω μερικά στοιχεία. Στη Γερμανία, το 19 στις τελευταίες ευρωεκλογές, το ΑΕΦΤΕ, το οποίο είναι πιο σκληρό ακροδεξιό κόμμα από την Λεπέν και από την Μελόνι στην Ιταλία, το 19 είχε πάρει 5% της νεολαίας 16 με 24. Μέχρι τα 24 δηλαδή. Σήμερα πήγε στο 17. 3,5 φορές πάνω δηλαδή. Στην Γαλλία και την Αυστρία, στις ηλικίες μέχρι τα 24, είχε πάνω από 30%. Πιο μεγάλη στροφή της νεολαίας, την ακροδεξιά, στη Γαλλία, παρά προς το France Insoumise, του Μελανσόν. Στα εργατικά στρώματα. Στην Γερμανία το ΕΦΤΕ το ψήφισε 25% των εργατών και 35% των δημοσίων υπαλλήλων. Και 35% των μικροαστικών στρωμάτων, που λένε. Στην Ιταλία είναι εντυπωσιακό. Το 58% των εργατών απήχε, δεν ψήφισε, δεν μπήκε στον κόπο να ψηφίσει κανέναν δηλαδή, αλλά από αυτούς ψηφίσανε, το 49% ψήφισε μελών. Αυτό δείχνει μια σειρά από πράγματα, δείχνει και το γεγονός ότι αυτά τα κόμματα, αναφέρθηκε από προηγουμένως, να το τονίσω κι εγώ, δεν είναι φασιστικά. Δεν είναι κόμματα με τάγματα ασφαλείας που χτυπούν τον εργαζόμενο στην απεργία του, στο δικαίωμα του κλπ. Αν δούμε τα προγράμματα τα πολιτικά, ειδικά της Λεπέν, είναι ένα τόσο φιλεργατικό πρόγραμμα, το οποίο ένας εργαζόμενος που δεν έχει τη συνείδηση στην πολιτική την οποία γνωρίζουμε, θα πει γιατί να μην το ψηφίσω. Ο συντηρητισμός και η επίθεση έρχεται σε άλλο επίπεδο. Και βέβαια αυτά τα φιλοεργατικά δεν πρόκειται να τα εφαρμόσω, είναι αυτό το οποίο παρουσιάζω. Αλλά έρχεται μια συντηρητική στροφή στην κοινωνία πάρα πολύ επικίνδυνη. Τα ξέρουμε όλοι και δεν επεκτείνουμε. Μας παίρνουν πίσω δεκαετίες δηλαδή, με συστήματα του είδους πατρίστησης και οικογένεια και τις διάφορες πτυχές και αποχρώσεις τους. Να σημειώσουμε ότι μπορεί αυτά τα κόμματα να μην είναι φασιστικά, να είναι αυτό που ονομάζεται λαϊκιστική ακροδεξία, ας πούμε. Είναι πολύ επικίνδυνα, αλλά δεν σηκώνει πανικός. Νομίζω πολύ σωστά το περιέγραψε ο Αντώνης στην αρχή και το ενίσχυσε και ο τελευταίος ομιλητής. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι στις γραμμές όλων αυτών των κομμάτων υπάρχουν σκληροί φασιστικοί πυρήνες. Οι οποίοι περιμένουν την ευκαιρία τους σε μεταγενέστερη φάση. Και δυστυχώς, αντικειμενικά μιλώντας, τα πράγματα οδηγούν σε μια κρίση οικονομική και κοινωνική που θα ενισχύει τις προοπτικές αυτών των κομματιών και έχουμε όλη την εμπειρία της Χρυσής Αυγής, η οποία από το 0, κάτι εκτινάθηκε στο 7% και στο 14% στις ευρωεκλογές του 2014, αν θυμάμαι καλά. Για την Ελλάδα να πω μερικά στοιχεία τα οποία νομίζω ότι είναι ενδιαφέροντα. Αρθριστικά η ακροδεξιά πήρε 23%, είναι πρωτοφανές ποσοστό. Αλλά με αποχή, όπως περιγράφτηκε, και στην πραγματικότητα, αν αφαιρέσουμε από την αποχή και αφαιρέσουμε και το λευκό και το άκυρο, είναι το 23% του 39%. Δηλαδή, είναι το ποσοστό δεν είναι αυτό το οποίο δείχνει η δύναμη δηλαδή, της ακροδεξιάς, δεν είναι αυτή που δείχνει αυτό το ποσοστό. Το ανάφερε ο προηγούμενος ομιλητής ότι άμα κάνουμε τους υπολογισμούς είναι γύρω στο 7% ή ο Αντώνης, δεν είμαι σίγουρος, το οποίο ισχύει. Είναι τα ιστορικά ποσοστά της ακροδεξιάς στην Ελλάδα σε όλη την μεταπολίτευση. Δεν είναι, ο κίνδυνος παραμένει, αλλά κρατάμε την ισορροπία. Αλλά σε ό,τι αφορά τους αριθμούς, στην πραγματικότητα οι 835.000 ψήφοι που πήρε το σύνολο της ακροδεξιάς σε αυτές τις εκλογές, 835.000 ψήφοι, είναι αρκετά κάτω
από τους ψήφους που πήρε ακροδεξιά το 2014, που ήταν 1.025.000 ψήφους. Είναι δηλαδή ένα 30% κάτω σε απόλυτους αριθμούς. Δεν υποτιμούμε τα ποσοστά, αλλά έχουν πάντα σημασία οι απόλυτοι αριθμοί. Να πω και για το ΚΚΕ δύο λόγια για την αριστερά. Εδώ είχαμε την άνοδο του ΚΚΕ κατά 60 περίπου χιλιάδες ψήφους, σε συνθήκες στις οποίες η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ χάσανε 1,5 εκατομμύριο ψήφους συνολικά και τα δύο κόμματα. Δεν μπορεί να μιλάει για επιτυχία του ΚΚΕ, παρότι πανηγυρίζει την άνοδο των ποσοστών. Αν κοιτάξουμε την πορεία των ψήφων του ΚΚΕ, με τις 367.000 ψήφους που πήρε σε αυτές τις εκλογές και το πιο ψηλό ποσοστό, το 9,25% που έχει πάρει, μπορεί και να είναι το πιο ψηλό που έχει πάρει από την κατάρρευση του 90 και μετά, πάει στην ουσία πίσω στους ψήφους του 1996, όταν είχε πάρει 380.000 ψήφους, πιο χαμηλό ποσοστό. 1996, όταν είχαν προηγηθεί δύο διασπάσεις, του ΝΑΡ και του συνασπισμού, Σοβιετική Ένωση καταρρεύσει, η αριστερά είναι σε ένα μαύρο χάλι, ψάχνει να βρει τα πόδια και τον δρόμο και την οπτική της. Είχε πάρει τότε το ΚΚΕ 380.000 ψήφους. Τους ανέβασε λιγάκι στα επόμενα χρόνια, αλλά μετά ήρθε το 12 και το 14 και η μεγάλη πτώση. Δεν μπορεί να πανηγυρίζει και πολύ το ΚΚΕ, παρότι υπάρχει το στοιχείο που λέει ο Αντώνης ότι η άνοδος του προκαλεί κάποιες ανησυχίες στην άρχουσα τάξη. Να συμφωνήσω και με την εκτίμηση για την Ανδρεσία, δεν μπορείς να πανηγυρίζεις με 20.000 ψήφους. Αντίθετα, όταν αυτό είναι το αποτέλεσμά σου, πρέπει να κάτσεις να κάνεις μια πάρα πολύ σοβαρή και είναι η λέξη, ενδοσκόπηση. Τι κάνω λάθος, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ μετά από δύο δεκαετίες να είμαι κολλημένος σε αυτούς τους αριθμούς. Να έχει φτάσει το 14 τις 75.000 ψήφους και το 1,2% περίπου, αλλά να μην μπορεί να κρατήσει εκείνο το ποσοστό και να είναι στη σημερινή κατάσταση. Αυτό βάζει για μας καθήκοντα ασφαλώς, γιατί υπάρχει γενικευμένη κρίση και υπάρχει κρίση της αριστεράς. Και μπορεί οι δυνάμεις να είναι μικρές, αλλά πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να τις ενισχύσουμε και τι αριστερά θέλουμε τελικά. Για τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης, για τις βαθύτερες αιτίες της κρίσης, τις οικονομικές, κοινωνικές, ιστορικές αν θέλετε. Είναι κρίση Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, αλλά εγώ θα έλεγα ότι είναι κάτι πιο μεγάλο. Είναι η παρακμή της Ευρώπης, η οποία δεν μπορεί να σταθεί στον ανταγωνισμό που αναπτύσσεται σήμερα στο παγκόσμιο σκηνικό. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Υποχωρεί διαρκώς απέναντι στη ΣΥΠΑ, για παράδειγμα, παρότι είναι στενή σύμμαχη. Σε όλα τα επίπεδα. Σε παραγωγή ανακεφαλή, σε παραγωγικότητα και ούτω καθεξής. Αλλά σε κρίση υπαρξιακή είναι και ο καπιταλισμός ο Αμερικανικός. Το γεγονός ότι η Αμερική καταφεύγει σε εμπορικό πόλεμο απέναντι στην Κίνα, μετά από τον Τραμπ πάει στον Biden, ο οποίος μεταφέρεται στον τεχνολογικό πόλεμο, στο όνομα της ασφάλειας, έβαλε εθνικά ζητήματα εκεί. Και τώρα το πάνε στα αυτοκίνητα, με δασμούς 100% που είναι εξωφρενικά ποσά, ας πούμε, στα πλαίσια του υποτιθέμενης εποχής της παγκοσμιοποίησης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Αυτό είναι ένδειξη αδυναμίας, δεν είναι ένδειξη δύναμης. Αυτή η πυγμή δηλαδή που πάει να δείξει αυτή τη στιγμή η Αμερική είναι το γεγονός ότι πέσαν εντελώς έξω σε ό,τι αφορά τα σχέδιά τους. Το άνοιγμα της Ανατολής, η Σοβιετική Ένωση, κατάρρευσε δηλαδή το άνοιγμα του καπιταλισμού προς τα εκεί που έδινε ανάσα ζωής. Το άνοιγμα στην Κίνα, βάλουμε την Κίνα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για να την μετατρέψουμε σε απικία στην ουσία. Αυτός ήταν ο στόχος. Βγήκε σε ένα τεράστιο μπούμεραν και αυτή τη στιγμή είναι μια ανεξέλεκτη δύναμη οικονομικά. Δεν μπορεί να συγκρατηθεί η Κίνα, παρότι μειώνονται οι ρυθμοί με τους οποίους αναπτύσσεται ασφαλώς μέσα από αυτό το πόλεμο. Αλλά η Δύση αυτή τη στιγμή αισθάνεται και το έχουν γράψει κορυφαίες εφημερίδες, αναλυτές τους, ας πούμε, του κεφαλαίου διεθνώς, έρχεται η δεύτερη κινέζικη επέλαση. Η πρώτη ήταν το 2000, ήταν τότε με τα μπλουζάκια και με τα παπουτσάκια, τα φτηνά, τα πλαστικά που ήταν όλα τζάπα σε σχέση με τη Δύση και ο κόσμος τα αγόραζε αυτά. Τώρα έρχεται
άλλη επέλαση, η οποία δεν είναι απλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο 1/4 της τιμής, στο 1/3 της τιμής, είναι ποιότητας η οποία αντιμετωπίζει την αμερικανική ποιότητα. Και σε αυτό είναι που δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Υπάρχει λοιπόν το στοιχείο αυτό της ιστορικής οπισθοχώρησης του καπιταλισμού της Δύσης, το οποίο δημιουργείται σε θήκες για αυτή την κρίση. Θα μπορούσα να αναφέρω στοιχεία οικονομικά, αλλά δεν υπάρχει χρόνος. Δημιουργεί τις συνθήκες για αυτά τα φαινόμενα. Μαζική αποχή, βρίσιμο, φτύσιμο, αγανάκτηση, άνοδος της ακροδεξίας και μια αριστερά που δεν ξέρει πού τις πάνε τα τέσσερα και αυτά όλα είναι συνδεδεμένα και ενισχύει το ένα το άλλο. Αντιφασιστική πάλι σε δύο επίπεδα. Κινηματικό ασφαλώς, αλλά και πολιτικό. Δύο λόγια να πω για το λαϊκό μέτωπο. Όταν είσαι στην Ισπανία και στην Γαλλία το 35 και το 36 και έχεις ένα μαζικό κομμουνιστικό κόμμα το οποίο μπορεί να διεκδικεί στην εξουσία απευθυνόμενο στους εργαζόμενους του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, το κάνεις, είναι το ενίο μέτωπο με βάση την εμπειρία των Μπολσεβίκων, του Λένιν κλπ. Και αποκλείεις την αστική τάξη από αυτό. Γιατί αν πει η αστική τάξη σε αυτό, θα σου επιβάλλει το πρόγραμμά της. Αυτό είναι σωστό. Αυτό ήταν σωστό τότε. Σήμερα, αν είχαμε δυνάμεις στην Γαλλία, αλλά αξιόλογες δυνάμεις, σημαντικές δυνάμεις, που μπορούμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις, θα συζητάγαμε αν το κομμουνιστικό κόμμα είναι σωστό, αν το σοσιαλιστικό κόμμα μπορεί να μπει ή όχι στο λαϊκό μέτωπο. Όταν όμως οι δυνάμεις είναι τόσο μικρές και εμφανίζεται αυτό σαν ένα φαινόμενο έξω από εμάς, έξω από τις δικές μας δυνάμεις, του χώρου μας, είναι μια αντικειμενική εξέλιξη δηλαδή για μας, τότε εκεί δεν έχεις επιλογή. Πρέπει να στηρίξεις, γιατί είναι το μόνο που μπορεί να σου δώσει χρόνο απέναντι, αλλά την ίδια στιγμή ασφαλώς η όποια στηρίξη δεν είναι χωρίς κριτική. Και η κριτική πρέπει να πάει στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα, για να τελειώσω, γιατί μακρηγορούμε όλοι εδώ πέρα, αφορά και το κινηματικό, αντιφασιστικά κινήματα, κινήσεις, επιτροπές σε γειτονιές, σε εργατικούς χώρους, συνδικάτα, γενικές οργανώσεις, ΛΟΑ, τα πάντα. Όλο αυτό το πλέγμα. Μια προσπάθεια να το συνδέσουμε σε οργανωτικό επίπεδο, δίχτυα, συνεννόησης, συντονισμού, για να αναπτυχθεί αντιφασιστική πάλι σε όλα τα επίπεδα. Και της διαφώτισης και της αντίστασης στον δρόμο, για να μην ξανά έχουμε φαινόμενο όπως του 12, όπου η Χρυσή Αυγή έδερνε την αριστερά στον δρόμο και δεν υπήρχε κάποιον να την αντιμετωπίσει. Αλλά θέλει μετά και πολιτική απάντηση. Γιατί αν δεν υπάρχει πολιτική προοπτική στην κοινωνία, τα φαινόμενα της απογοήτευσης και της αποσυσπήρωσης και της αγανάκτησης θα τείνουν να μην βρίσκουν μορφή πολιτικής έκφρασης, θα εκφράζουν τις φαινόμενα τύπου ΣΥΡΙΖΑ που θα προκαλούν απογοήτευση και αίσθηση ήττας και ο κερδισμένος θα είναι η ακροδεξιά. Εμείς πρέπει να δούμε αυτό το καθήκον. Γιατί η σημερινή κατόνομα αριστερά δεν μπορεί να μεταμορφωθεί από μόνη της. Χρειάζονται νέες δυνάμεις που να πάρουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες. Και επειδή ο Αντώνης είπε στην αρχή ότι απευθυνόμενες στις δυνάμεις που εκπροσωπούμαστε εδώ πέρα υπάρχουν ειδικές ευθύνες, συμφωνούμε απόλυτα και προσυπογράφουμε, καθώς επίσης και στην πρότασή του ότι πρέπει να υπάρξει συνέχεια. Ναι, πρέπει να υπάρξει συνέχεια. Γιατί ο χρόνος μας πιέζει και τα γεγονότα μας πιέζουν και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί.